Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα SecTalk. Το σημερινό SecTalk έχει ως θέμα του το compliance και το security και τη σχέση μεταξύ αυτών. Οι εκλεκτοί ομιλητές μας περιλαμβάνουν τον Χρήστο Σταυρόπουλο από την SecureTrust, τον Δημήτρη Ξερνό από την Priority, τον Θεόδωρο Ντούσκα από την ICT Protect και τον Ηρακλή Καναβάρη από την Deloitte. Καλησπέρα σε όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο event το σημερινό. Καλησπέρα. 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 Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για το τι θα δούμε σήμερα, τι θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για το αν η συμμόρφωση και η ασφάλεια ικανοποιούν τις ίδιες απαιτήσεις ή διαφορετικού τύπου απαιτήσεις. Θα δούμε επίσης ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαφυλάξουμε τη φήμη μιας εταιρείας. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στη συμμόρφωση ή στην ασφάλεια. Θα δούμε επίσης αν η ασφάλεια, αν η συμμόρφωση μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφάλεια ή όχι. Αυτά και άλλα πολλά που θα θέλατε να ρωτήσετε, αλλά φοβόσασταν να τα ρωτήσετε, θα τα συζητήσουμε σήμερα και θα τα λύσουμε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας από τα θέματα, με το αν η συμμόρφωση και η ασφάλεια ικανοποιούν τις απαιτήσεις ίδιου τύπου ή όχι. Υπάρχει η άποψη ότι η συμμόρφωση ικανοποιεί εξωγενείς απαιτήσεις που προέρχονται από κανονιστικά πλαίσια, νόμους και κανονιστικά πλαίσια, ενώ η ασφάλεια ικανοποιεί εσωτερικές απαιτήσεις, αυτές που προέρχονται από το risk analysis και το risk appetite κάθε οργανισμού. Κύριε Σταυρόπουλε, εσείς τι πιστεύετε? Ευχαριστώ, Γιάννη. Η γνώμη μου είναι πως το compliance είναι και για τα δύο, και για εξωτερικές και για εσωτερικές. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχουν τα global standards, τα οποία υποχρεούνται κάποιοι οργανισμοί να ακολουθήσουν, και οι πολιτικές ασφαλείας κάποιου οργανισμού, είναι απαιτούμενο να κάνουν comply και με τα εξωτερικά και με τα εσωτερικά πρότυπα και πολιτικές κάποιου οργανισμού. Αυτή είναι η δική μου γνώμη σε αυτό το τομέα. Ηρακλή, εσύ που το βλέπεις περισσότερο συνήθως από την πλευρά της συμμόρφωσης στις Big Four, η δική σου άποψη ποια είναι αυτό? Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία κάνετε. Η άποψή μου λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι η εξής, γιατί ως έτσι σύμβουλος στην Deloitte και όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά προσφέρω υπηρεσίες και στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά και στο κομμάτι της ασφάλειας, η οποία προκύπτει σαν ανάγκη σε σχέση με κάποιο compliance requirement για κάποιο standard, είτε αυτό είναι GDPR τα τελευταία χρόνια, είτε αυτό είναι πρότυπα ασφάλειας, PCI, DSS, έχουμε αναφέρει και στο εισαγωγικό. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι συμφωνώ με τον πολύ εύστοχο τίτλο της σημερινής συνάντησης, που είναι το Φίλοι οι εχθροί, έτσι. Κατά την άποψή μου είναι δύο παράλληλοι. Έτσι, το ένα χρειάζεται το άλλο. Οι κανονιστικές απαιτήσεις δημιουργούνται εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης που προσπαθεί η ασφάλεια να διαφυλάξει, η ασφάλεια ενός οργανισμού. Άρα λοιπόν, όταν η ασφάλεια και τα όποια κενά γίνονται ανάγκη, η οποία θα πρέπει να διευρυνθεί με επίσημο, ας το πω σε εισαγωγικά, τρόπο, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει κάποιες γραμμές σε ένα compliance requirement. Από την άλλη, το compliance είναι αυτό που μπορεί καμιά φορά να δει λίγο πιο μακριά, όπως έγινε με το GDPR, που το GDPR εξαιτίας της μελλοντικής πρόβλεψης ότι τα πράγματα θα αλλάξουν ιδιαίτερα, τι έκαναν το 12, σκέφτηκαν το τι θα γίνει το 20, το 25, το 30 και πήγε να βάλει κάποιες αρχές με σκοπό να προστατευτούμε απριόρι από πλευράς ασφάλειας πάντα σε σχέση με αυτό που έρχεται. Άρα, για να μην πολυλογήσω, γιατί θα μπορούσα να αναπτύξω ιδιαίτερα, θα έλεγα ότι είναι δύο παράλληλοι. Κάποιες φορές συγκρούνται,
Κάποιες φορές προχωράνε χέρι-χέρι, αναφέρομαι εννοείται στο compliance και στο security. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μένα είναι το timing και είναι το perception, είναι το πώς θα μας βρει σε έναν οργανισμό η συγκεκριμένη απέτηση, το συγκεκριμένο requirement. Πολλές φορές υπάρχουν compliance requirements, τα οποία έρχονται και από έτσι, κανονιστικά πρότυπα από το εξωτερικό, που μία ελληνική εταιρεία δεν τη βρίσκει έτοιμη, είτε γιατί δεν έχει το capacity, είτε γιατί δεν έχει τη γνώση. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει και σαν σύμβουλοι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό. Κάνουμε για να κάνουμε πράγματα, για να κάνουμε tick the box ένα compliance requirement. Αυτό δεν οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις έτσι, που υπάρχει συναντήληψη των πραγμάτων, υπάρχει μια κοινή, όπως πρέπει να υπάρχει, μια κοινή στρατηγική, μια κοινή θέληση και το αποτέλεσμα πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό, καθώς ο κανονισμός, η αρχή, το standard είναι αυτό που δένει με την πραγματικότητα, το security operation ενός οργανισμού. Και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι το ιδανικό. Είπα αρκετά, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά νομίζω ήθελα να βάλω μια βάση έτσι αρχική την κουβέντα μας. Αρκετά και ενδιαφέροντα και ένα από αυτά τα πράγματα που είπες ήταν ότι τελικά αυτά μπορούν να πάνε χέρι-χέρι και να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, η συμμόρφωση και η ασφάλεια. Θα δώσω πάλι το λόγο στο Χρήστο. Χρήστο, με βάση αυτά που είπε ο Ηρακλής, πιστεύεις ότι η συμμόρφωση με πρότυπα, όπως αυτά που εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία, όπως το PCI, η συμμόρφωση με το πρότυπο μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλείς υπηρεσίες? Δηλαδή, αν κάποιος πάρει την υπογραφή, την πολυπόθητη υπογραφή σε αιτήσιο επίπεδο του PCI, μπορεί να κοιμάται ήσυχος ότι είναι ασφαλής? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Και όλοι ζητάνε να είναι compliant, έτσι, PCI compliant, είμαι safe. Φυσικά, η απάντηση δεν είναι σε safe, μειώνουμε το ρίσκο. Είναι requirements τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια security controls. Έτσι. Οπότε, ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να πιστοποιηθεί με ένα πρότυπο όπως το PCI-DSS ή να πάρει μια άλλη πιστοποίηση, υπάρχουν πάρα πολλά security controls τα οποία πρέπει να εκπληρώσει και να εξακριβώσει τη μείωση ρίσκου για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Στο χώρο το δικό μας, που κυρίως εμείς κινούμαστε στο compliance, με πρότυπα όπως το PCI-DSS, όταν κάνουμε τους ελέγχους, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πως οι οργανισμοί εκπληρώνουν τα compliance requirements με security controls. Δεν μπορείς να εκπληρώσεις κάποιο compliance requirement χωρίς να εφαρμόσεις κάποιο control από πίσω, για να σε βοηθήσει να μειώσεις το ρίσκο κυρίως και να εκπληρώσεις την ανάγκη του requirement. Φυσικά θα μου πεις, μα εγώ θα βάλω security controls, οπότε είμαι και secure, είμαι πιστοποιημένος, PCI-DSS compliant, θα είμαι πιστοποιημένος. Δεν είναι ακριβώς, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα challenges που έχουμε είναι να μπορείς να το συντηρήσεις αυτό το control. Και να είναι compliant. Γι' αυτό γίνονται και σε κάθε χρόνο ελέγχοι σε οργανισμούς για να δούμε σε ποιο βαθμό εκπληρώσαμε αυτά τα security controls για να μας οδηγήσουν σε ένα compliant environment. Μάλιστα. Δημήτρη, εσύ τι πιστεύεις? Η συμμόρφωση με το PCI-DSS, η οποία, όπως είπε ο Χρήστος, μας οδηγεί στην σιγουριά ότι τα συγκεκριμένα security controls τα ικανοποιούμε. Πρέπει να μας δίνει το δικαίωμα να πηγαίνουμε το βράδυ να κοιμόμαστε ήσυχοι στο σπίτι μας, ότι έχουμε επαρκή ασφάλεια στον οργανισμό? Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό, έτσι. Σε όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν στον χώρο της ασφάλειας, ότι δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να κοιμάσαι ήσυχο το βράδυ στο σπίτι, έτσι. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος είναι compliant είτε με το PCI-DSS, είτε με 27.001 κτλ. Αυτό σημαίνει ότι έχει υλοποιήσει κάποια controls, ασφάλειας πληροφοριών. Ο τρόπος που τα έχει υλοποιήσει όμως, έτσι, δεν περιγράφεται ακριβώς στα standards, έτσι,
τα επιμέρους στάνταρς σου δίνουν και άλλες γενικές κατευθύνσεις. Δεν πηγαίνουν σε βάθος. Δηλαδή, ας πάρουμε παράδειγμα το 27001. Σου λέει ότι θα πρέπει να έχεις network segmentation. Okay. Τι σημαίνει network segmentation? Τι συστήματα έχω? Okay. Πού θα τα βάλω τα συστήματα? Θα υπάρχει κάποιο firewall να ελέγχει την κίνηση μεταξύ των συστημάτων? Θα βάλω τη βάση δεδομένων σε ένα διαφορετική ζώνη από την DMZ? Λοιπόν, άρα σίγουρα το να είσαι επιστοποιημένος με κάποιο στάνταρ ασφάλειας 27001, PCI DSS ή οποιοδήποτε άλλο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σου δίνει το πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση του επίπεδου ασφάλειας πληροφοριών. Δεν δίνει όμως το βάθος και τη λεπτομέρεια με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιήσεις κάθε control. Γι' αυτά χρειάζεται περαιτέρω γνώση, πρέπει να ξέρεις τα best practices, πρέπει να ξέρεις τις τεχνολογικές απαιτήσεις και τις διαθέσιμες λύσεις που υπάρχουν και να βελτιώνεις πάνω και να υλοποιείς κατάλληλα, έτσι, τα διάφορα controls προκειμένου να περιορίσεις τους κινδύνους. Αλλά μην πάμε μόνο στο κομμάτι το τεχνικό, εντάξει. Σκεφτείτε το εξής, ότι είμαι επιστοποιημένος με PCI DSS, έχω 27001, έχω 27000, ό,τι τη σειρά του 27000 κτλ. Και ξαφνικά, ένας εργαζόμενος αποφασίζει να επισκεφτεί μια απλή ιστοσελίδα, εντάξει. Λοιπόν, μέσα η ιστοσελίδα είναι μολυσμένη με κάποιο κακόβουλο λογισμικό, κατεβαίνει, δεν γίνεται κατάσταση, έτσι, με το που πηγαίνει στην ιστοσελίδα, αποκτάει πρόσβαση ο κακόβουλος στον υπολογιστή του χρήστη, βλέπει τι vulnerabilities υπάρχουν στον υπολογιστή του, βλέπει τι πιθανότητες έχει να εγκαταστήσει κάποιο κακόβουλο λογισμικό και μετά να αποκτήσει πρόσβαση, έτσι, περαιτέρω στα συστήματα της εταιρείας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι γενικά το κομμάτι της ασφάλειας δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και θέμα εκπαίδευσης, είναι και θέμα awareness όλου του προσωπικού. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι τους οποίους πρέπει να ασφαλίσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ κρίκοι και δεν είσαι σίγουρος πόσο ισχυρός είναι ο κάθε κρίκος, πάντα υπάρχει πιθανότητα, όσο καλά security measures αν έχεις πάρει, όσες πιστοποιήσεις και αν έχεις πάρει, κάπου να γίνει το λάθος. Άρα δεν κοιμόμαστε, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό αυτό που μόλις είπες, ότι το compliance is morphology πολλές φορές, πάντα μάλλον, αφορά τον έλεγχο, τον τακτικό έλεγχο, τα συγκεκριμένα security controls ικανοποιούνται. Μέσα σε αυτά τα security controls είναι πολύ δύσκολο να μπει ένα security control και να μπει ένα check ότι οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί, ότι υπάρχει security awareness και ότι έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς το ανθρώπινο κομμάτι που πρέπει να είναι η πρώτη ασπίδα στις περισσότερες φορές. Θοδωρή, εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Η ασφάλεια ή η συμμόρφωση είναι το εργαλείο εκείνο με το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε το προσωπικό μιας εταιρείας να αποτελέσει την πρώτη γραμμή άμυνας σε θέματα ασφάλειας? Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι το compliance είναι αυτό που επιβάλλει το τι security controls θα βάλεις. Οπότε ανάλογα και με το business sector το οποίο δραστηριοποιείται κάθε εταιρεία, είναι διαφορετικά και τα compliance requirement που έχει να αντιμετωπίσει για να διαφοροποιηθεί στην αγορά. Άρα, θέλω να πω, είναι διαφορετικά το controls που θα πάρει ένας cloud provider, διαφορετικά ένας που δραστηριοποιείται στο banking sector, διαφορετικά στο insurance και ούτω καθεξής. Άρα, θέλω να πω ότι το compliance είναι εκεί για να σου βάλει ένα baseline για να μπορέσεις να βάζεις την επιχείρησή σου ένα βήμα πιο πέρα. Και το GRC, το R με το C πάει μαζί, το risk και το compliance, έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή. Όλα τα frameworks, όλα τα standards που έχουν βγει εκεί έξω απευθύνονται σε οποιαδήποτε εταιρεία. Άρα, ανάλογα με το risk που έχει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρεία, πρέπει να εφαρμόσει τα αντίστοιχα controls για να φτάσει στο baseline. Τώρα, όσον αφορά το training και το awareness, νομίζω ότι πάλι είναι συνδυαστικά, έτσι. Δηλαδή, το security θα έρθει και θα χτίσει κάποια security controls, κάποια τεχνικά controls ενδεχομένως, αλλά για να μπορέσει να εξοικειωθεί και να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη και να μην γίνουν bypass από τους εργαζόμενους, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η εκπαίδευση. Και για να υιοθετηθεί, όσο και αυστηρό ή χαλαρό μπορεί να είναι ένα framework, ένα information security framework, ένα compliance framework μέσα σε έναν οργανισμό. Σε περίπτωση που παρά τα όσα έχει κάνει κάποιος, τόσο σε επίπεδο συμμόρφωσης, τόσο και σε επίπεδο ασφάλειας,
συμβεί το κακό, υπάρξει κάποιο breach. Από λογιστικά και εκ των υστέρων εκεί, τι πιστεύετε, ποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει, ποιο από τα δύο μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα ως όπλο ένας οργανισμός, τη συμμόρφωση ή την ασφάλεια για να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην έκθεση που θα έχει, απέναντι σε αρχές οι οποίες θα τον ελέγξουν, σε ποινές που ίσως του υπερβληθούν, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα για να υπερασπιστεί τη θέση του και να αιτιολογήσει ότι είχε κάνει όσα μπορούσε να κάνει. Το ότι ήταν συμμορφωμένος με το πρότυπο Α, Β και Γ ή το ότι είχε κάνει ένα risk analysis και είχε λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας για να μειώσει το ρίσκο στο σημείο που ο οργανισμός επιθυμούσε, το λεγόμενο risk appetite. Χρήστο, η άποψή σου. Αυτή η ερώτηση είναι λίγο αναλόγως ποιος θα την πατήσει, έτσι. Αν γίνει ένα breach και χαθούν προσωπικά δεδομένα, αν γίνει ένα breach και χαθούν στοιχεία καρτών, ισοτικών καρτών που είναι πλαστικό χρήμα, αναλόγως με ποιος θα είναι αυτός που ο οργανισμός, τι είδος οργανισμός είναι αυτός που θα έχει το breach και τι δεδομένα του έχουν κλέψει το οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε πως αν είναι παραδείγματος χάρη πιστωτικές κάρτες, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα fines τα οποία τα δίνουν τα card brands και τα επιβάλλουν απευθείας στις τράπεζες. Αν είναι data breach, private data, είναι με τους regulators, γνωρίζετε για το GDPR και τους κανονιστικούς νόμους. Όταν γίνει κάποιο αυτού του είδους το breach, αν είσαι compliant, βάσει της εμπειρίας μας, θα σε δει διαφορετικά ο οργανισμός ο οποίος θα σου δώσει το πρόστιμο. Γιατί πρώτα πρέπει να τρέξουν forensics, να καταλάβουν ακριβώς τι και πού και πώς έγινε, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται forensics και το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς στον οργανισμό το συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να είναι σε ένα συνεργαζόμενο οργανισμό που έγινε το breach και όχι στον οργανισμό τον ίδιο του οποίου τα δεδομένα ανήκουν. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό αν είσαι compliant. Φυσικά, τα security controls τα οποία εφαρμόζει κάποιος οργανισμός είναι κάτι που θα ελεγχθούν και αν είχε καλή ασφάλεια, καλά controls για να προστατεύσει αυτά τα δεδομένα τα οποία διέρευσαν προς τα έξω. Είναι ωραίο αυτό που είπες τώρα στο τέλος, Χρήστο, και δίνω το λόγο στον Ηρακλή για να μας το σχολιάσει παραπάνω. Είπες αν είναι καλά αυτά τα security ή επαρκή αυτά τα security control που επέλεξε ο οργανισμός. Στην περίπτωση της συμμόρφωσης είναι σχετικά εύκολο το να αποδείξεις ότι είναι καλά και επαρκή τα controls. Έχεις το κανονιστικό πλαίσιο ή το νόμο από τη μία μεριά, έχεις τα controls από την άλλη και όποιος πρόκειται να σε ελέγξει, το μόνο που έχεις να του δείξεις είναι ότι αυτά τα δύο ψηλοταιριάζουν, ότι έκανες αυτό που έπρεπε. Στην περίπτωση που μιλάμε για την ασφάλεια έξω από τα πλαίσια της συμμόρφωσης, τι μπορείς να κάνεις για να αποδείξεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε και ότι δεν χρειαζόταν να κάνεις ακόμα περισσότερα. Αυτά όχι για να μην σου συμβεί το breach, γιατί καλώς ή κακώς, όπως έχει υποθεί πολλές φορές σε τραπέζια ασφάλειας, υπάρχουν οι δύο εταιρείες. Είναι αυτές τις οποίες έχει ήδη συμβεί το breach και αυτές τις οποίες θα συμβεί μεθαύριο το breach. Οπότε το ζήτημα δεν είναι το να αποφύγεις το breach, το θέμα είναι το πότε σου συνέβη στο παρελθόν ή θα σου συμβεί στο μέλλον. Οπότε στην περίπτωση της ασφάλειας, πώς θα αποδείξεις ότι έχεις κάνει επαρκή για να μπορείς να διατηρήσεις τον οργανισμό και να μην κλείσει ο οργανισμός χτύπα ξύλο σε περίπτωση breach και να διατηρήσει τη φήμη του, Ηρακλής. Βάλαμε αρκετά πράγματα στο τραπέζι. Αρχικά να συμφωνήσω με τον Χρήστο και να συμφωνήσω και με την τοποθέτηση Γιάννη τη δική σου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα μιλάμε για controls, έτσι, πάντα μιλάμε για δικλείδες ασφάλειας πληροφορικής
και πάντα αυτές οι δικλείδες ασφάλειας πληροφορικής δεν είναι αρκετές. Αυτό δείχνει πράξη, όσο και αν έχεις εφαρμόσει όλα τα πρότυπα και μιλήσαμε πριν για PCI DSS, μιλήσαμε για ISO 27001-27006 που είπε και ο Δημήτρης. Εγώ θα πω και σε πιο βαριά πρότυπα, έτσι, προσφέροντας τέτοιες υπηρεσίες. Σε αμερικάνικα πρότυπα ISA, παγκόσμια πρότυπα ISA 3402 και SOCA 123, τα οποία αυτά δεν είναι απλά ότι έχω το control και το έχω υλοποιήσει, είναι ότι το control υπάρχει εκεί και είναι επιστοποιημένο από μια ανεξάρτητη αρχή ότι δουλεύει σωστά. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο βαρύ από standards τα οποία σχετίζονται κυρίως με το design και όχι όπως με το operating effectiveness, όπως λέμε εμείς οι auditors, φορώντας το παλιό μου καπέλο, στη γλώσσα μας. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας να πω ότι μιλάμε για controls, μιλάμε για όπως είπε και ο Δημήτρης, για λάθη που μπορούν να γίνουν, γιατί ένα control για να εφαρμοστεί σημαίνει ότι δύο πράγματα. Έχουμε κάποιο μια οντότητα, έναν άνθρωπο που πάει να το εφαρμόσει, άρα πιθανόν μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να κάνει fraud, και από την άλλη έχουμε και έναν hacker ο οποίος πιθανόν να είναι πιο μπροστά από εμάς, έναν κακόβουλο να πω καλύτερα, που είναι πιο μπροστά από εμάς. Άρα τελικά ό,τι και να κάνεις δεν είσαι προστατευμένος. Άρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα, συνεχίζω και να πω λοιπόν ότι πάντα μιλάμε για δικλείδες ασφάλειας, είτε αυτά προέρχονται από το αποτέλεσμα ενός risk-based approach to security που θα καταλήξει σε ένα framework, είτε από ένα compliance το οποίο είναι πιο ειδικό, όπως είπε και ο Χριστός. Άρα σου λέει σε ένα βαθμό το τι πρέπει να κάνεις, αλλά ποτέ δεν είναι τόσο αναλυτικό για να σου πούμε λεπτομέρεια, όπως είπε ο Δημήτρης, τι πρέπει να κάνεις. Λαμπρό παράδειγμα είναι το GDPR που στο 32 λέει απλά ότι πρέπει να έχεις ασφάλεια σε 5 bullets. Έτσι, άντε βγάλε άκρη άμα σου συμβεί ένα breach στο GDPR, αν έκανες αρκετά ή όχι. Άρα, για να κλείσω λοιπόν αυτό που λέω. Για να κλείσω αυτό που λέω είναι, το ερώτημα είναι πότε θα είσαι καλύτερα προστατευμένος. Προστατευμένος θα είσαι όταν εφαρμόσεις αυτά που πρέπει να κάνεις με ένα risk-based approach που είναι applicable για τον οργανισμό σου, έτσι, για το περιβάλλον το οποίο πας να προστατεύσεις, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και τα compliance requirements που είναι applicable. Τώρα, να το δούμε στην πράξη και κλείνω με αυτό. Στην πράξη θα είσαι προστατευμένος όταν έχεις σκεφτεί τους κινδύνους και έχεις εφαρμόσει την καλύτερη τεχνολογία. Τότε νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο να αποδείξεις στον απέναντί σου, στον ελεγκτή, ότι αυτό που έχεις κάνει είναι επαρκές. Αν έχεις λοιπόν να υποστηρίξεις τη γνώμη σου, το αποτέλεσμα της δουλειάς σου από ένα σωστό μεθοδολογικό framework, από ένα, συγγνώμη, framework, από μια μεθοδολογική προσέγγιση. Από την άλλη όμως, ίσως το compliance σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο. Γιατί όταν λοιπόν έχεις ένα compliance requirement και λέει ότι εγώ πρέπει να κάνω 1, 2, 3, 4, 5, βλέπετε το statement of applicability στο ISO 27001 και αυτά τα έχεις κάνει με λεπτομέρεια, ακόμα και αν είναι επιφανειακά, ακόμα και αν έχεις προστατεύσει αυτό που πρέπει να προστατεύσεις, μπορείς να το πω απλά να καθαρίσεις. Έτσι. Ας μην πω περισσότερα, νομίζω ότι κάλυψα την απάντηση. Γιάννη, είσαι mute. Είσαι mute, Γιάννη. Σωστό, την κάλυψες και θα επιμείνω εγώ και θα ρωτήσω και τον Δημήτρη τώρα που το ανέλησε και ο Ηρακλής. Εσύ τι πιστεύεις, τη φήμη του οργανισμού πώς μπορεί να την προστατεύσει καλύτερα μετά από ένα breach, παρουσιάζοντας τη συμμόρφωσή του με ένα, δύο ή περισσότερα πρότυπα ή παραθέτοντας τη μελέτη που έχει κάνει για να κατεβάσει το ρίσκο σε ένα αποδεκτό για αυτόν τον οργανισμό επίπεδο. Γιάννη, εδώ πέρα εγώ θα έχω μια μικρή διαφωνία μαζί σου, έτσι. Εγώ θεωρώ το compliance με κάποια security standards και το security είναι το δύο πράγμα. Το compliance θα το βγάζα περισσότερο προς το regulatory κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα επομένως, εάν έχει security ή compliance σε security standards, αυτό σίγουρα βοηθάει τον οργανισμό. Γιατί? Έχει δει τα ρίσκα του. Ξέρει που βρίσκεται. Εντάξει. Άρα έχει πάρει τα απαραίτητα controls, τα έχει εφαρμόσει, έτσι. Έχει το πλαίσιο να τα αξιολογεί κάθε χρόνο και να τα βελτιώνει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τελικά, εάν συμβεί το κακό, εντάξει, και έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο στηρίζεται είτε σε 27.001, είτε σε PCI DSS, είτε σε NIST, είτε οτιδήποτε άλλο, τότε είναι σίγουρο ότι θα έχει και το μηχανισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Γιατί και αυτό είναι ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πούμε ότι παίρνουμε τα controls τα προκειμένου να προστατευτούμε κτλ. Το θέμα είναι να ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις, έτσι, αν σου συμβεί το κακό και πώς θα το περιορίσεις. Άρα πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο. Έτσι, το πλαίσιο αυτό τι θα πρέπει να προβλέπει, θα πρέπει να έχεις ορίσει συγκεκριμένους ρόλους, το τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας, θα πρέπει να έχεις ορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης των γεγονότων που πιθανώς σχετίζονται με κάποιο data breach. Εντάξει. Θα πρέπει να υπάρχουν καλά ορισμένα τα steps τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσεις, ποιος θα κάνει, τι θα κάνει. Έτσι. Θα πρέπει να έχεις καθορίσει ποια τα εργαλεία θα χρησιμοποιείς για να μαζέψεις τα δεδομένα που χρειάζεται, τα οποία θα τα αξιολογήσεις για να αξιολογήσεις το περιστατικό ή να τα χρησιμοποιήσεις αργότερα. Έτσι, για κάποιους κανονιστικούς ή δικαστικές ενέργειες κτλ. Λοιπόν, και θα πρέπει να υπάρχει το καθορισμένο πλαίσιο ενημέρωσης των αρμόδιων, είτε εσωτερικών stakeholders ή εξωτερικών stakeholders. Επομένως, χρειάζεσαι όλα αυτά τα πράγματα προκειμένου, εντάξει, να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις επαρκώς ένα περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών, data breach ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφοριών. Αν πάμε τώρα στην άλλη περιγεία και μιλήσουμε για το κανονιστικό κομμάτι, το οποίο σχετίζεται με τη συμμόρφωση με κανονισμούς, νομικές απαιτήσεις ή contracts κτλ., συμβατικές υποχρεώσεις κτλ., εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι μπορούμε εδώ να υπάρχουν κάποιες γενικές απαιτήσεις σε σχέση με το τι πρέπει να κάνεις άμα σου συμβεί κάποιο data breach, αλλά δεν φτάνει να περιγράφει επακριβώς ποιες θα είναι οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσεις προκειμένου να το περιορίσεις και να το αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, το GDPR λέει ότι ξέρεις κάτι, άμα σου συμβεί κάτι, εγώ θα πρέπει να ενημερώσεις την τάδε αρχή την αποτυπωχού, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, μετά να την ενημερώσεις πάλι μετά από κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα και τέλος όταν το κλείσεις θα πρέπει να ενημερώσεις πάλι. Έτσι. Αντίστοιχες απαιτήσεις έχει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις τράπεζες κτλ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για να αντιμετωπίσεις ένα data breach και να διασφαλίσεις τη φήμη του οργανισμού, τι χρειάζεσαι, ασφάλεια ή συμμόρφωση, έτσι, με κάποιο πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών. Εγώ τα θεωρώ ταυτόσιμα αυτά τα δύο. Από και πέρα υπάρχουν και τα επιμέρους regulations, τα οποία σου δίνουν κάποια tips, ας πούμε, το τι χρειαστεί θα κάνεις, αλλά δεν δίνει σε μεγάλη λεπτομέρεια τι θα πρέπει να κάνεις άμα σου συμβεί το κακό. Γιάννη, θέλεις να παρέμβεις. Βλέπω, έχεις σηκώσει το χέρι. Σου δίνω το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Έχω μια πορεία. Πότε γίνεται το compliance, ένα lower bar, που απλά το περνάει ο οργανισμός και λέει εντάξει, ως εδώ και δεν κοιτάζει κάτι παραπάνω, κάτι παραπέρα για ασφάλεια. Είναι καλή ερώτηση. Το lower bar στο οποίο αναφέρεται είναι το bar εκείνο στο οποίο πρέπει να φτάσει ο οργανισμός για να πάρει το χαρτί, την υπογραφή, την πιστοποίηση. Μόλις πάρει αυτό, εκεί τελειώνει η ιστορία της συμμόρφωσης αυτής της καθεαυτής. Φυσικά, ο κάθε οργανισμός, εφόσον το θέλει, μπορεί να συνεχίσει να μελετά τα θέματα ασφάλειας και να μετριάζει τους κινδύνους του ή να τους ασφαλίζει, να τους μεταφέρει τέλος πάντων αλλού. Αλλά πλέον δεν είναι θέμα συμμόρφωσης με το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ πρότυπο ή κανονιστικό πλαίσιο. Το τι απαιτούν τα κανονιστικά πλαίσια συμμόρφωσης είναι αρκετά συγκεκριμένο. Προφανώς αυτά που μπορεί να κάνει κανείς για να διαχειριστεί τον κίνδυνο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που απαιτούν τα κανονιστικά πλαίσια. Και ίσως αυτό είναι και κάτι που μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ, Θοδωρή, να το δούμε και από την δική σου την πλευρά. Τελικά υπάρχουν κανονιστικά πλαίσια, σύνολα, σετ, ομάδες από κανονιστικά πλαίσια και νόμους που αν συμμορφωθούμε με όλα αυτά μαζί θα μπορούσαμε να διαφυλάξουμε καταρχάς τη φήμη του οργανισμού εκ των υστέρων ή όχι. Ή πρέπει να έχεις κάνει το λεγόμενο δικό σου προσωπικό due diligence πέρα, να έχεις δείξει τη δική σου προσωπική δέουσα επιμέλεια πέρα και έξω από κανονιστικά πλαίσια και νόμους για να μπορείς να επηρεαστηθείς τη δουλειά σου, την καλή δουλειά που έχεις κάνει στον οργανισμό και ιδίως τη φήμη του οργανισμού αν χτύπα ξύλο ή μάλλον όταν χτύπα ξύλο συμβεί το breach.
Καταρχάς, νομίζω ότι όταν μιλάμε για κανονιστικά πλαίσια, αν μια εταιρεία υπόκειται ή το business το οποίο έχει ακολουθήσει υπόκειται σε συγκεκριμένη νομοθεσία ή κανονισμό, δεν υπάρχει επιλογή και πρέπει να το ακολουθήσει. Το θέμα εκεί είναι αν τα requirements του εκάστοτε κανονισμού είναι τόσο αναλυτικά ή απαιτούν level, πιο τεχνικό level μάλλον στην υλοποίηση, ώστε να μπορέσει να διαφοροποιηθεί κάποιος από τον ανταγωνιστή του και ούτω καθεξής. Αλλά το baseline είναι αυτό. Το baseline είναι ότι πρέπει να συμμορφωθώ με το τι μου λέει ο εκάστοτε κανονισμός στον οποίο υπόκειμαι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί κάποιος, θα πρέπει από μόνος του να βάλει ένα λιθαράκι παραπάνω στο compliance και έμεσα στα security controls που θα υλοποιήσει ή στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει security controls. Πολύ σωστά ο Ηρακλής προηγουμένως μίλησε για τα αμερικάνικα πρότυπα, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς συνέχεια πλέον σαν requirements σε όλα τα checklist πλέον που έρχονται σε πελάτες δικούς μας που τους βοηθάμε στο compliance και στο security. ΙΖΑΕ και SOC 2 reports. Αυτά είναι τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια μπροστά. Εκτός από τα συγκεκριμένα, τα HIPAA ή PCI DSS που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένο business sector, το SOC 2 πλέον έρχεται και το βλέπουμε συνέχεια μπροστά, ή το ΙΖΑΕ. Η διαφοροποίηση ποια είναι με το παραδοσιακό, αν θέλετε, 27.001 certification. Είναι ότι σου βάζει ένα επιπλέον, μια επιπλέον θηλιά στο λαιμό, αν θέλετε, γιατί πρώτον και οι auditors που θα έρθουν θα ζητήσουν ένα range από ένα μεγαλύτερο δείγμα από evidences, όχι θέλω 3 access control request, θέλω 3 change management, θέλω το 10%, το 20% του ticket management συστήματός σου, του change management. Πόσα change management request έχεις κάνει μέσα στη χρονιά, 500, θέλω το 10% να τα δω, ότι όντως συμμορφώνονται με τις διαδικασίες σου. Άρα αναγκαστικά ανεβάζει το πύχη και του audit και της αιματοληψίας και ως αποτέλεσμα του compliance με αυτά που έχει θέσει ο οργανισμός, τις πολιτικές του, τις διαδικασίες του, τα εργαλεία που έχει ενδεχομένως για να παρακολουθεί ένα τυχόν incident κατά τη γέννησή του μέχρι να εξελιχθεί σε breach. Άρα, για να το κλείσω, ότι ο κανονισμός υπάρχει, οι κανονισμοί υπάρχουν ανάλογα με το ποιο business sector θα ακολουθήσω ή ποια αγορά θα ακολουθήσω. Έτσι, είναι διαφορετικά τα requirements στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά πλέον στο UK για κάποια, διαφορετικά πάντα μάλλον στην Αμερική. Όλα, αν τα συγκεντρώσει κάποιος, μπορεί να τα βάλει κάτω από ένα report, ΙΖΑΕ report ή SOC report, και να τα βάλει σε φαρέτρα του για να μπορέσει να προστατεύσει τη φήμη του και αντίστοιχα να την διευρύνει την φήμη του. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Είναι και εγώ πιστεύω ότι το SOC 2 μπορεί να αποτελέσει μια ομπρέλα κάτω από την οποία μπορούν να μπουν όλες οι υπόλοιπες ανάγκες για κανονιστική συμμόρφωση ενός οργανισμού και να περιλαμβάνει όχι μόνο αυτά, αλλά να περιλαμβάνει και τις προσπάθειες που έχει κάνει ο οργανισμός για δέουσα επιμέλεια, για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό όλο μαζί, το πακέτο μετά, ως όπλο, εάν ποτέ υπάρξει breach. Πρέπει, Γιάννη, απλά να προσθέσω εδώ, ότι τα audits είναι snapshot. Έτσι, είναι snapshot. Οπότε το πολύτιμο, αν θέλεις, πλεονέκτημα των αμερικάνικων προτύπων αυτού του είδους, είναι ότι σου λέει θέλω παραπάνω δείγμα. Ενώ τα υπόλοιπα είναι ένα snapshot, άρα έμεσα μάλλον, σε βάζει στο να το παρακολουθείς συνέχεια από πάνω, για να μην φύγεις εκτός από το, και να μην βγει στο report ότι no compliance σε αυτό το control. Ενώ στο ISO, στα κλασικά ISO, σου βγάζει ένα report. Το πήρα, δεν το πήρα. Δεν σου λέει πόσες μη συμμορφώσεις ενδεχομένως μπορεί να έχει εσωτερικά ή τι μπορεί να έχει προκύψει. Άρα και αυτό μόνο είναι μια. Σου δίνει ένα παραπάνω άγχος για να είσαι από πάνω, για να μπορέσει να το καλύψει και να είσαι OK με το report. Γιατί γι' αυτό το θες, γιατί φήμη το θέλεις και αυτό το report. Δεν είναι υποχρεωτικό. Σωστό. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικό, ίσως τελικά να γίνει υποχρεωτικό σε λίγα χρόνια, γιατί όντως παρατηρείται, όπως είπες, μια τάση στην αγορά και στην ευρωπαϊκή πλέον αγορά να εξαπλώνεται σιγά σιγά το SOC 2, ίσως να το χρησιμοποιούν για διαφύλαξη της φήμης, ίσως να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο απόδειξης του due diligence. Παρατηρείται όμως, ενώ δεν υπήρχε πριν, μια εξάπλωση της χρήσης του.
Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να πω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ότι τα συγκεκριμένα πρότυπα που συζητάμε με τον Θοδωρή είναι IT Attestation Report, έτσι, δίνουν assurance. Είναι το ένα SOC 2 Type 2 report που δίνει αυτό το operating effectiveness, δηλαδή throughout the period, και όχι το snapshot που είναι το Type 1 report που είναι περισσότερο στο design. Λέει το εξής. Λέει ότι πάει ένας ανεξάρτητος ελεκτής που έχει όλα τα skills and competencies και επιβεβαιώνει, βάζει την υπογραφή του, ότι το control δουλεύει σωστά. Βέβαια, το control δουλεύει σωστά με όλα αυτά που είπαμε πριν, τους κινδύνους, ότι το δουλεύει άνθρωπος και ότι πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιος που είναι πιο μπροστά από εμάς από πλευράς technical expertise για να το σπάσει. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική διαφορά ότι αυτό είναι IT Attestation Report και το βλέπουμε σε όλες τους πολύ μεγάλους οργανισμούς όπως είναι για παράδειγμα οι Cloud Service Providers. Δεν θα πήγαινε νομίζω κανένας να βάλει τα δεδομένα του σε έναν Service Provider στο Cloud, στους μεγάλους, ο οποίος δεν διαθέτει ένα τέτοιο report που αποδεδειγμένα φωνάζει έναν τρίτο να του πει ότι όλα τα πράγματα συμβαίνουν σωστά. Τα υπόλοιπα πρότυπα, τα παραδοσιακά πρότυπα, τα οποία εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, είχαν τουλάχιστον και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν κάποιες σκέψεις, μία λίγο διαφορετική οπτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, και κλείνω με αυτό την παρέμβαση, ότι χρειαζόμαστε απ' όλα, χρειαζόμαστε να τα κάνουμε όσο το δυνατόν σωστότερα και επειδή μιλώντας για bridge, εντάξει, το bridge θα συμβεί, έτσι. Υπάρχουν άτυχοι, έτσι, σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, να πω τη Maersk, έτσι, είχε κάνει πάρα πολλά από πλευράς ασφάλειας, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε με μία τρυπούλα κάποιος να μπει, μιλάω για public πληροφορίες, και να δημιουργηθεί ό,τι δημιουργήθηκε. Δεν θα σου πάρει κανείς το κεφάλι και η αρχή, με την άποδο που έχω όσες φορές έχουμε βρεθεί να συμπληρώσουμε τη φόρμα για πελάτες, δεν σου παίρνει κανείς το κεφάλι, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα πρέπει να αποδείξει, όπως σωστά είπες, ότι είχες κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσες με σκοπό να έχεις το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Άρα, ευχαριστώ. Πολύ ωραία παρέμβαση. Άρα, τελικά, η συμμόρφωση είναι ο οδηγός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την επιλογή των μέτρων ασφάλειας και την υλοποίηση αυτών, αρκεί να μην περιοριστούμε τελικά στα πρότυπα που είμαστε αναγκασμένοι και στα κανονικά πλαίσια που είμαστε αναγκασμένοι να συμμορφωθούμε, αλλά να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά και να επιλέξουμε τα δικά μας επίπεδα συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το SOC 2 και να πάρουμε και το attestation. Κάτι που θα μας οδηγήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης και υλοποίηση σχετικών security controls. Το SOC 2 φαίνεται το silver bullet για αυτές τις περιπτώσεις που θέλει να διατηρήσει κανείς τη φήμη του. Ίσως γι' αυτό είναι και τόσο αξιοπλωμένο στην Αμερική. Όσον αφορά στην κουλτούρα ασφάλειας, Δημήτρη, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν ακόμα και το SOC 2, που φαίνεται να αποτελεί τελικά μια χρήσιμη ομπρέλα κάτω από την οποία μπορούν να μπουν και οι υπόλοιπες, και η συμμόρφωση με τα υπόλοιπα κανονιστικά πλαίσια, αλλά και η προσπάθεια που έχει κάνει ένας οργανισμός για να μετριάσει ή να μεταφέρει το ρίσκο του αλλού. Όσον αφορά στην κουλτούρα ασφάλειας αυτή, πώς θα μπορούσε να πιστοποιηθεί με κάποιο τρόπο? Νομίζω ότι αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι, έτσι, να πιστοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος μιας επιχείρησης ενός οργανισμού, έτσι, θα είναι 100% compliant, να το θέσουμε έτσι, με τα best practices στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια εργασίας του. Ότι κάποια στιγμή δεν θα χαλαρώσει για να μπει σε ένα site το οποίο είναι αμφιλεγόμενο, εντάξει, και να αποτελήσει αυτό τον δούριο ύπο μέσα από το οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του κακόβου λογισμικού, ας πούμε, και θα γίνει το data breach ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που λένε όλα αυτά τα πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, είτε είναι 27001, είτε NIST ή οτιδήποτε άλλο, αμερικάνικο, ευρωπαϊκό, έτσι, εστιάζουν σε ένα μόνο τομέα. Εκπαίδευση, εκπαίδευση και εκπαίδευση. Εντάξει. Είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπει την ασφάλεια ένας οργανισμός στο σύνολό του. Η ασφάλεια πληροφοριών δεν είναι μόνο θέμα IT, να το καταλάβει ο IT, εντάξει, είναι να το καταλάβει ο Γενικός Διευθυντής ή να το καταλάβει ακόμα και ο κλητήρας. Συνήθως τι βλέπουμε
πηγαίνουμε σε εταιρείες και βλέπουμε ότι ο Γενικός Διευθυντής θέλει να έχει administrative rights παντού, έτσι. Δεν αποδέχεται την άποψη ότι δεν μπορεί να έχει προσβάσει, ας πούμε, σε κάποιο τομέα κτλ. Άρα πρέπει ουσιαστικά να πείσουμε, εντάξει, πρέπει να αφήσουμε όλο το chain, όλη την αλυσίδα του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει σε έναν οργανισμό. Είτε τον Γενικό Διευθυντή, εντάξει, είτε τον κλητήρα ή ακόμα και τον IT. Ο IT είναι δύσκολο να τον πείσουμε και αυτό, γιατί έχει μάθει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θέλει να κάνει κάποιες ενέργειες χωρίς να τις καταγράφει πουθενά, χωρίς να ελέγχεται από κάποιον. Όλοι πώς δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Πόσο δύσκολο είναι να πείσεις κάποιον ο οποίος είναι στο κομμάτι το διαχειριστικό, ότι ξέρεις κάτι φίλε μου, ότι θα πρέπει να μπει στο ticketing σύστημα και να καταγράψεις το τι θέλεις να κάνεις. Και αυτό δεν το παρατηρούμε μόνο σε μικρές εταιρείες, έτσι. Μιλάμε και για μεγάλους οργανισμούς. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι πολύ δύσκολο να μπει αυτό στην κουλτούρα του κάθε διαχειριστή. Άρα το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι συνεχώς εκπαίδευση. Συνεχώς ενημέρωση. Και προφανώς θέλουμε, σε αυτό το κομμάτι, θέλουμε τη βοήθεια της διοίκησης. Εάν πάω εγώ σαν σύμβουλος ή αν πάει ο υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών και πει παιδιά, άντε να κάνουμε μία μάζοξη, έτσι, να πούμε δύο πραγματάκια για την ασφάλεια. Δεν θα πατήσει κανείς το πόδι του. Εάν δεν έχουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε την εκπαίδευση, να σημειωθούν ποιοι ήρθαν στην εκπαίδευση, να ενημερωθεί η διοίκηση, να βάλει τα γκάζια σε εισαγωγικά η διοίκηση, δεν πρόκειται να το πετύχουμε αυτό. Άρα θέλουμε δύο πράγματα. Θέλουμε σίγουρα να υπάρχει το πλαίσιο μέσα από το οποίο ουσιαστικά θα γίνεται η διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης, θα γίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά από πάνω θέλουμε και τη διοίκηση. Θέλουμε να έχουμε συμμετοχή της διοίκησης, θέλουμε να το push από τη διοίκηση σε όλους τους εργαζόμενους να μπαίνουν και να συμμετέχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές ενέργειες. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Όντως η εκπαίδευση είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι το καταφέρνουμε πολύ καλά. Ίσως είναι ένα από τα security control τα οποία έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί άλλα security controls όπως η κρυπτογράφηση νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που το κάνει στραβά πλέον. Την εκπαίδευση μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή στο να μάθουμε πώς πρέπει να γίνει. Πάνω έχεις σηκώσει το χέρι. Ναι, καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να συνεισφέρω σε αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Δημήτρης. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι πέρα από τους διευθύνων συμβούλους ή τα υψηλά στελέχη της εταιρείας που φωνούν πάρα πολύ δύσκολο να τους πείσεις ότι δεν πρέπει να είναι local administrators, για παράδειγμα, γιατί άλλωστε δεν χρειάζονται την καν αυτό το δικαίωμα για να το αξιοποιήσουν, να πούμε την αλήθεια. Και στο διαχειριστή των συστημάτων ότι ναι, OK, δεν πρέπει να μπαίνεις από τρόπο, πρέπει να μπαίνεις μέσω ενός privileged account management σύστημα, για παράδειγμα, για να κάνεις τη δουλειά σου. Όμως εκεί θα τον υποχρεώσεις να το κάνεις, γιατί θα φέρεις το τεχνικό control και θα αναγκαστεί, δεν θα μπορέσει να το κάνει διαφορετικά. Θα ήθελα να φέρω τους τεχνολογικά αναλφάβητους μέσα στην διαδικασία, που αυτή είναι ακόμα πιο δύσκολο να εκπαιδεύσεις και να ενημερώσεις πώς πρέπει να το κάνουν. Υπάρχει κόσμος, τουλάχιστον εγώ το ζω καθημερινά, που δεν μπορεί να ξέρει το ότι να κάνω ένα κλικ και ένα δεύτερο κλικ μπορώ να το κάνω έτσι από το να πρέπει να στείλω ένα email στο προσωπικό email για να κάνω δουλειά μου από το σπίτι. Θα ήθελα να το προσθέσω και αυτό. Ευχαριστούμε. Εκπαίδευση λοιπόν, ας μείνουμε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, επαμεινώντα ηθικό χέρι. Θέλεις να κάνεις κάποια σχόλια πάρα για πολύ, εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιλιάδη. Και θα έλεγα εις επίρρωση αυτών των εξαιρετικών τα οποία ακούστηκαν στους προλαλήσαντες, awareness υπό την έννοια της ευαισθητοποίησης. Έτσι, security awareness. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας, είτε από ελέγχοντα και ελεγχόμενο, και με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για το compliance και με όλα αυτά που ακούστηκαν για το data breach και όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες εκθέτουν πολύ ωραία, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να δημιουργηθεί για τις ανάγκες της κουλτούρας ασφάλειας awareness, ευαισθητοποίηση. Από αυτή την έννοια. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι panelists. Αυτό ήθελα να προσθέσω και ευχαριστώ πολύ. Σωστό, και ας κάνουμε ένα κύκλο με το awareness και την εκπαίδευση για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας κουβέντα. Εκπαίδευση λοιπόν και awareness. Σωστά.
Αυτά, Χρήστο, πιστεύεις πώς μπορούμε να τα κάνουμε, να φτιάξουμε ένα PowerPoint slide deck με 20 διαφάνειες ή και 200 αν χρειαστεί, να το μοιράσουμε στους εργαζόμενους και να βάλουμε να μας υπογράψουν ότι το διάβασαν, είναι, πιστεύεις, επαρκής μέθοδος? Να σου πω. Και είμαστε και Οκτώβριος, ήταν και Cyber Security Awareness Month, έτσι, global. Συμφωνώ. Εκπαίδευση, security awareness. Αυτό είναι το παν. Πρέπει από την ώρα που μπαίνει σε κάποιον οργανισμό, από την είσοδο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, όπως είπε και ο Δημήτρης, πρέπει να γνωρίζουν και τις πολιτικές του οργανισμού και τι αν δουν κάτι περίεργο στον οργανισμό, να το αναφέρουν, να κάνουν raise κάποιο incident. Και πάρα πολλοί από εμάς, όλοι μας, λόγω COVID είμαστε όλοι σπίτι. Οπότε το perimeter έφτασε στη κουζίνα, μαζί με τις κατσαρόλες. Οπότε και εκεί είναι τα data αυτή τη στιγμή. Οπότε το awareness είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς που παρακολουθούμε και σε διάφορα events, πελάτες και δεξιά-αριστερά, το awareness είναι κάτι που πρέπει κάποιος οργανισμός να το δέσει στην κουλτούρα του. Υπογράφοντας ένα χαρτί φυσικά δεν είναι awareness, γιατί πρέπει να τον κάνεις και challenge στον άλλο, να του κάνεις κάποιο quiz, να καταλάβει γιατί γίνεται αυτό το awareness training, δεν είναι μόνο κάντο, εξήγησέ του και γιατί πρέπει να γίνει. Μην είναι μια απλή διαδικασία και στους οργανισμούς. Υπάρχουν οργανισμοί που, όπως είπες, κάνουν ένα PowerPoint ή βάζουν 2-3 αφίσεις μέσα στον οργανισμό. Άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν δομημένη εκπαιδευτική ύλη και τους κάνουν και κάποιο μικρό τεστ στο τέλος. Αν δεν το περάσουν, δεν θα προχωρήσουν. Γνωρίζουμε οργανισμούς που αν δεν περάσουν αυτό το security awareness, τους κόβει το access στο account. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οπότε, ανάλογα και πώς εφαρμόζουμε τα controls των διάφορων προτύπων, σε τι βαθμό maturity είναι ο οργανισμός, αν είναι απλά για να κάνω ένα tick box μέσα σε ένα κουτάκι, πώς είμαι, είμαι compliant και θα περάσω, ή αν όντως χρησιμοποιούμε τα πρότυπα ως μια βάση και πάμε over and beyond των προτύπων. Αν ένα πρότυπο μου λέει, παραδείγματος χάρη, πρέπει να κάνω αυτό το security awareness σε annual basis. Okay, αλλά δεν είναι μόνο ένα tick box. Βάλε μια σωστή διαδικασία να το τρέξεις σωστά για να πάρεις και το αποτέλεσμα που ζητάς. Και πάρα πολύ σημαντικό, το security awareness είναι το στο χώρο το δικό μας που κυκλοφορούμε έξω. Πρέπει να γνωρίζουμε, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, ας πούμε. Όταν μιλάμε μαζί με τους αυτούς που ελέγχουμε. Ωραία τοποθέτηση. Όντως, το security awareness είναι στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων σε πολλούς οργανισμούς αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί το attack surface έχει μεγαλώσει πάρα πολύ μετά τον COVID. Έχουν φτάσει τα δεδομένα στην κουζίνα, όπως χαρακτηριστικά είπες. Με τα δεδομένα στην κουζίνα, το security awareness θα έπρεπε να το έχουμε φτάσει στον κύβο. Και φοβάμαι ότι είμαστε ακόμα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν και φοβάμαι ότι είμαστε μάλλον μακριά ακόμα από αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεόδωρε, σχετικά με το security awareness και την εκπαίδευση λοιπόν, που όντως είναι πρώτη προτεραιότητα, από ό,τι φαίνεται το να μοιράσουμε το PowerPoint και να πάρουμε μια υπογραφή ότι το διάβασαν μάλλον δεν αρκεί. Βέβαια, το να κάνει και ένα τεστ μετά κάποιος και να, το αν θα πετύχει στο τεστ να σχετίζεται και με το εάν θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στον οργανισμό, είναι ένας τρόπος να πιέσεις, να καταλάβει κάποιος αυτό που πρέπει να καταλάβει στα θέματα της ασφάλειας, να γίνει όντως aware. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το τελευταίο καιρό διαβάζω στα blogs του IC Square για gamification, για behavioral economics, για μοντέρνες ψυχολογικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κοινωνιολογικές για να
συνεχιστείς με το awareness. Υπάρχουν αυτά στην ελληνική πραγματικότητα ακόμα ή είμαστε στο security awareness σε πιο στεγνές μεθόδους προς το παρόν? Νομίζω ότι δεν έχουμε πάει ακόμα εκεί, δεν ξέρω. Ό,τι υπάρχει online εργαλεία ή social engineering, αυτά είναι τα πιο advanced, νομίζω, στο training αυτή τη στιγμή. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το the job training. Δηλαδή, αφού έχουμε φτιάξει πολιτικές, υπάρχουν διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχουν, να γίνουν distribute οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των αντίστοιχων εμπλεκόμενων και να γίνουν the job training πάνω στις διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να τρέχουν. Δηλαδή το να υπάρχει okay, η πολιτική, να το μάθουν να παίξουν την πολιτική, δεν θα το ξεχάσει. Άρα, ναι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει τα μέτρα, κάποια μέτρα να είναι αγνώστημη στο χρήστη, δηλαδή να μην τον ενδιαφέρει αν θα βάλει πολύπλοκο κωδικό εκεί να τα θυμάται. Να πρέπει να ξέρει το 2FA είναι στη ζωή του, παράδειγμα. Να ξέρει μετά τι πρέπει να κάνει, access request, να κάνει αλλαγή password, να μπει στη λογική έμεσα. Στο καθημερινό operation που έχει να κάνει με την εταιρεία, ποια είναι η δικιά του αρμοδιότητα από security. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο βασικό να ξεκινήσει. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα, το να τρέχουμε campaigns για social engineering και τα λοιπά και attacks τέτοιου είδους, η phishing και τα λοιπά, σίγουρα βοηθάει. Αλλά on the job training και συνδέοντας το training πάνω με τα αποτελέσματα του compliance audit. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έχουμε τα audits, θα βλέπουμε ποιο τμήμα ή ποιες ομάδες ενδεχομένως ή ποιες διαδικασίες είναι πιο αδύναμες. Άρα, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο κύκλος που λέμε στη θεωρία ο κύκλος ασφάλειας ανθρωποδότησης. Θα πρέπει όμως και στην πράξη να γίνεται αυτό. Δηλαδή, να παίρνουμε το feedback από incidents, να παίρνουμε το feedback από audit, όντως στην πράξη, για να μπορούμε να πηγαίνουμε σε μικρές ομάδες, σιγά-σιγά, να μπορούμε να κάνουμε την εκπαίδευση εσωτερικά. Δηλαδή, όσο και εμείς, αυτό μπορεί να μην συμφέρει εμάς σαν consultants, αλλά νομίζω αν δεν γίνει εσωτερικά η εκπαίδευση, πάνω στους χρήστες, πάνω στις δικές τους πλέον διεργασίες και στα δικά τους δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά, δεν νομίζω ότι εμείς σαν consultants μπορούμε να δώσουμε το 100% effectiveness στο awareness. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι υπόλοιποι. Προσωποποιημένη λοιπόν εκπαίδευση με διαφοροποίηση ανά οργανισμό για να ταιριάζει στις ανάγκες. Ηρακλή, κλείστε μας τη συνάντηση με μια ευχάριστη νότα. Υπάρχει ελπίδα για αυτό που λέμε security awareness στο εγγύς μέλλον, να πετύχουμε πολύ υψηλότερα ποσοστά awareness, να βρούμε το χρυσό δισκοπότηρο, το πώς θα το καταφέρουμε αυτό και να το πετύχουμε? Υπάρχει αυτό το gamification, το οποίο φαίνεται να μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι, και τα behavioral economics. Υπάρχει περίπτωση σε λίγα χρόνια να μας οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα awareness? Τώρα θα σε στεναχωρήσω άμα δεν κλείσω με ευχάριστη νότα, γιατί με ρώτησες. Όχι, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι όντως υπάρχουν, και το βλέπουμε πλέον σιγά σιγά να έρχεται και στην Ελλάδα, πολλές και καινούργιες εργαλεία, αλλά και καινούργιες μέθοδοι για να γίνει το security awareness training πολύ πιο αποδοτικό. Άρα λοιπόν μιλάμε για μεθόδους gamifications, μεθόδους wargaming, μεθόδους που εφαρμόζουμε awareness μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας που κάνουν αυτή την ανθρωποδότηση, δηλαδή πολλά διαφορετικά stages στη γνώση και ανάλογα με το τι level θα είσαι, θα πάρεις και το παραπάνω, θα σε ελέγξω, ή αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα της Deloitte, το wargaming, να κάτσουμε μαζί με τους executives ή και όχι μόνο τους executives και να παίξουμε πόλεμο για να εκπαιδεύσουμε επί του πρακτέου στο πώς πρέπει να κάνουμε μία δουλειά. Όμως, υπάρχει το εξής, τα ελεκτικά πρότυπα, και κλείνω με αυτό, λένε ότι τα controls τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, γιατί και η εκπαίδευση είναι ένα control, έτσι, τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Τα automated, που είναι πιο resilient, πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά, και στα manual controls. Το awareness απευθύνεται στον άνθρωπο και είναι ένα manual control, όπως θέλουμε να το δούμε. Άρα το risk of failure, το ρίσκο να κάτι να μην πάει, ο κίνδυνος, κάτι να πάει στραβά, είναι σχετικά μεγάλος. Υπάρχει περισσότερο από ένα automated control. Όταν πεις στο firewall ότι θα περνάει αυτό και δεν θα περνάει το άλλο, το firewall έκατσε, το έμαθε, okay, κατά 99% θα δουλέψει σωστά. Ο άνθρωπος όταν του πεις, ξέρεις, δεν θα πρέπει να μπεις
Τα είπε και ο Δημήτρης πριν, σε ένα site να πατήσει σε ένα περίεργο κουμπί, από περίεργεια μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό, νέα awareness training, νέα modernness μέθοδη, αλλά από την άλλη όμως για να επιβάλλουμε την κουλτούρα της ασφάλειας, χρειαζόμαστε και το εσωτερικό compliance. Αυτή την μπουκιά που μου φάγε από το στόμα Θοδωρής είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν καθημερινότητα για να επιβάλλεται η ασφάλεια, γιατί μόνο έτσι. Δεν φτάνει μόνο στο μιλητό, παιδί μου άλλαξε το password ή μην κάνεις αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη διαδικασία να ελέγχεται ένα continuous audit, continuous monitoring και να το κάνει και ο συνάδελφος για να το κάνουμε στο τέλος κουλτούρα και να το κάνουμε όλοι. Άρα αυτό νομίζω είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα. Μοντέρνες μεθόδους για το awareness στον άνθρωπο που είναι ένα point of failure, έτσι, αυτή είναι η φύση μας, αλλά από την άλλη θέλει και μια κανονικοποίηση των διαδικασιών της ασφάλειας. Και κλείνω με αυτό. Έκανες καλή διαχείριση προσδοκιών, οπότε ήταν σχετικά ευχάριστη η νότα με την οποία κλείσαμε. Ευχαριστώ. Μας κράτησες χαμηλά τις προσδοκίες για να μας ανεβάσεις το τέλος. Ευχαριστούμε. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ηρακλή τον Καναβάρη από την Deloitte, τον Θεόδωρο τον Ντούσκα από την ICT Protect, τον Χρήστο τον Σταυρόπουλο από τη SecureTrust και τον Δημήτρη τον Ξερνό από την Priority. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μείνετε μαζί μας για ένα λεπτό ακόμα, γιατί σήμερα έχουμε και μια κλήρωση για τα μέλη του ICT Web. Η Fortinet, ένας από τους χορηγούς, έχει ένα FortGate 40F Firewall διαθέσει στο ελληνικό chapter του ICSquared, το οποίο θα κληρώσουμε στα μέλη τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτό. Μισό λεπτό, έχω τη λίστα με τους άκουσοντες αριθμούς των μελών. Θα μοιράσω ένα... browser μέσα από τον οποίο θα κάνουμε την κλήρωση. Πρέπει μάλλον να βλέπετε πλέον ένα μπράβο. Ωραία. Ήτανε 15 τα μέλη μας τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή. Βάζω στο random.org από το 1 στο 15. Και κληρώνει το 15. Το οποίο 15, θα γυρίσω τώρα να μοιράσω τη λίστα με τους αριθμούς μελών. Στο 2% δηλαδή. Πήγε ναι. Το... δεν ήταν... Κάτι να δούμε πώς γίνεται τώρα αυτό το κόλπο. Σταματάμε αυτό. Γεια σου Παναγιώτη. Γυρνάμε. Γεια σου παιδιά. Και το νούμερο 15 είναι το μέλος με άκρον αριθμό 283. Τώρα που είδαμε ποιος είναι ο άκρον αριθμός, για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν θα μοιράσω τη λίστα με όλα τα ονόματα μελών, αλλά θα σας αποκαλύψω ποιο είναι το μέλος με άκρον αριθμό 283. Μισό λεπτό. Γιάννη, με άκρον αριθμό είναι με... Όχι άκρον αριθμό, member ID, έχεις δίκιο. Μπράβο. Το member ID του chapter, αριθμό μέλους. Μήπως να βγάλουμε και έναν αναγραμματικό, μήπως δεν το βρούμε το μέλος. Δύσκολα βέβαια, για να δείτε συμμετοχή. Δεν χρειάζεται να είναι παρόν εδώ. Είναι ο Γιάννη... Το φορτινετάκι, δεν νομίζω. Είναι ο Γιάννη ο Ξανθάκος από την SecTalk. Α, SecTalk. Γιάννη, είσαι παρόν. Δεν είναι παρόν, θα τον ενημερώσουμε εκ των υστέρων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά πολύ για την συνάντηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μεγάλη μάχη. Πολλά πράγματα. Ήταν μεγάλη μάχη. Όπως είναι πάντα, η μάχη μεταξύ του compliance και του security είναι μεγάλη. Μια αντίστοιχα μεγάλη μάχη μεταξύ του privacy και του security υπάρχει ακόμα. Και όπως υποσχεθήκαμε στην αρχή, θα φροντίσουμε να την δώσουμε και αυτή τη μάχη σε επόμενο event με αντίστοιχους καλεσμένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα και καλό βράδυ. Καλή νύχτα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Γεια χαρά σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας.